Η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου. Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συνδέεται με την υιοθέτηση από το Διεθνή Οργανισμό στις 3 Δεκεμβρίου του 1982 του Προγράμματος Δράσης για τα ΑΜΕΑ, το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στις 30 Μαρτίου 2007. Η ημέρα αυτή δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Σήμερα είναι η μέρα των ατόμων με αναπηρία. Μια μέρα που μας δίνει την ευκαιρία, λίγο πιο ανοιχτά, αν και πάντοτε το κάνουμε, να μιλήσουμε για τα άτομα αυτά που αγωνίζονται αφενός με την αναπηρία τους, με το πρόβλημά τους, και αφετέρου για να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους, διεκδικώντας τα αυτονόητα. Διότι το Σύνταγμα και οι Διεθνείς Συνθήκες και όλα τα φόρουμ μιλούν για ίσες ευκαιρίες, ίσα δικαιώματα, ισονομία, ισοπολιτεία. Οπότε τα διεκδικούμε όλα αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να πούμε ότι κατορθώσαμε με τους αγώνες και κερδίσαμε πολλά πράγματα. Και είμαστε σε ένα σημείο που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταλύσει πράγματα τα οποία κάποτε δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Λοιπόν, διεκδικούμε τώρα να κρατήσουμε τα κεκτημένα, διότι κάτω από τη σκιά της κρίσης και των μνημονίων υπάρχουν δεσμευτικά, υπάρχουν μέτρα τα οποία κατά κάποιο τρόπο σχεδιάζονται να έρθουν για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία θα τους πάνε πίσω. Τώρα αγωνιζόμαστε για αυτά, να κρατήσουμε κεκτημένα και να μπορέσουμε να πούμε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που η θέση που διεκδικούμε στην κοινωνία και μας ανήκει δικαιωματικά δεν πρόκειται να την καταπατήσει κανείς. Είναι μια μέρα που μιλάμε για άτομα που σηκώνοντας το βαρύ σταυρό της αναπηρίας προσπαθούν να καθιερωθούν στο κοινωνικό σύνολο, διεκδικούν θέσεις, διεκδικούν δικαιώματα, διεκδικούν την ειδική εκπαίδευση και θέλουμε να ετοιμάσουμε ένα μέλλον και μια προοπτική στα μικρά παιδιά με αναπηρία εισάξιο της προσωπικότητας των ανθρώπων αυτών, που μέσα από το πρόβλημα διεκδικούν και προσπαθούν. Είμαι λίγο κατά των ημερών, γιατί ο αγώνας ολωνών μας είναι κάθε μέρα και όχι μόνο 3 του Δεκέμβρη. Πάντως, αφού δίνεται και η ευκαιρία σήμερα να εκφράσουμε κάποιες διεκδικήσεις μας, και το μεγαλύτερη διεκδίκησή μας είναι να ζήσουμε μέσα σε μια ανθρώπινη πόλη, είναι πολύ σημαντικό. Δεν διεκδικούμε κάτι τρομερό, διεκδικούμε το δικαίωμά μας στη ζωή. Η τοπική κοινωνία σας έχει στηρίξει κατά καιρούς και συνεχίζει να σας στηρίζει ή να πούσα σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε? Θα πω μια πικρή αλήθεια, αν και δεν θα το ήθελα να το πω. Όχι ιδιαίτερα η τοπική κοινωνία. Μεμονωμένες περιπτώσεις υπάρχουν, αλλά στο σύνολο η κοινωνία της Ξάνθης όχι. Δεν μπορώ να το πω κάτι τέτοιο. Το μήνυμα που θέλετε να περάσετε και στην πολιτεία και στον κόσμο γενικότερα, εδώ στην Ξάνθη, ποιο είναι, τι θέλετε να προωθήσετε μέσω αυτής της κινητοποίησης? Αν διαβάσετε το κείμενο της διακήρυξης για τη φετινή γιορτή, είναι για προσβασιμότητα και διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας να βιώσουν μια καλύτερη ζωή τα άτομα με αναπηρία. Είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, γύρω στο 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από κάποια μορφή αναπηρία, ενώ το 80% των οποίων ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ευρώπης, κάθε ανάπηρο άτομο πρέπει να υποφελείται των μέτρων που θα του εξασφαλίζει την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στο κοινοτικό βίο. Ωστόσο, σε όλο τον κόσμο τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν φυσικά, κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια που τους αποκλείουν από τη συμμετοχή τους ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Σύμφωνα με το νέο θέμα της ημέρας, το δικαίωμα συμμετοχή στη δημόσια ζωή είναι απαραίτητο για να δημιουργηθούν σταθερές δημοκρατίες, να υπάρξει ενεργό συμμετοχή όλων και να μειωθούν οι ανισότητες στην κοινωνία.
Η 3η Δεκεμβρίου δεν είναι μια γιορτή για τα αμαία. Είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε, να θυμηθούμε και να αναλογιστούμε όλοι μας τι έχει να κάνει η κάθε κυβέρνηση, αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά, για να αντιμετωπίζονται τα άτομα με αναπηρία ισότιμα.